Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στη σημερινή μας εκπομπή για τη δράση της Χελένη Κέιτ και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, αποφασίσαμε να αφήσουμε το στούντιο και να έρθουμε σε ένα χώρο που κατά κάποιο τρόπο έχει να κάνει με την ελληνική ανθρωπιστική βοήθεια. Είμαστε λοιπόν στο Μουσείο της Πολεμικής Αεροπορίας εδώ στην Αεροπορική Βάση Δεκελίας. Την ιδέα να έρθουμε εδώ μας την έδωσε το γεγονός ότι κάθε φορά που μια μεγάλη φυσική καταστροφή χτυπάει σε κάποια γωνιά του πλανήτη, είναι η πολεμική μας αεροπορία που πρώτη αναλαμβάνει να φέρει την ανθρωπιστική βοήθεια και συνεχίζει να μεταφέρει βοήθεια στις χώρες, στις περιοχές που έχουν πληγεί και όταν οι κάμερες στα φώτα της δημοσιότητας σβήσουν. Είναι, αν θέλετε, ο τρόπος που επιλέξαμε για να τιμήσουμε και εμείς τη σημερινή μας εθνική επέτειο. Ας περάσουμε όμως τώρα να πάρουμε μια πρώτη μικρή γεύση από τα ρεπορτάζ που σας έχουμε ετοιμάσει. Η συγκεκριμένη περίπτωση για τον ΜΠΑΜ που αντιμετωπίσαμε όλο αυτό το καταστροφικό σεισμό, καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι είχαν την απόλυτη ανάγκη για νερό. Η Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, η Ελένη Κέιτ, είναι από τις νεότερες του Υπουργείου. Κύριος στόχος της είναι ο συντονισμός της ελληνικής αναπτυξιακής διπλωματίας, η οποία αποτελεί πλέον έναν από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Με τον τρόπο αυτό συμμετέχουμε αποφασιστικά και ουσιαστικά στην Παγκόσμια Ανθρωπιστική Συμμαχία, κάνοντας την ελληνική παρουσία και βοήθεια αισθητή σε κάθε σημείο του πλανήτη που είχε την ανάγκη μας. Από τη Λατινική Αμερική και τις πληγήσεις από το τσουνάμι περιοχές, από το Μπεσλάν της Ρωσίας μέχρι την υποσαχάρια Αφρική, το Ιράν, το Ιράκ και τα Βαλκάνια, η Ελλάδα έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα μεγάλο δίκτυο ανθρωπιστικής βοήθειας. Το Ιράκ, το Ιράν και το Αφγανιστάν, για παράδειγμα, αποτελούν χώρες υψηλής προτεραιότητας. Βασικός στόχος μας η επιτάχυνση της οικονομικής και κοινωνικής αναοικοδόμησης στις χώρες αυτές, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στην επίτευξη της σταθερότητας, του εκδημοκρατισμού και της ευημερίας. Τα αποτελέσματα των προσπαθειών φαίνονται σταδιακά. Είμαστε όμως βέβαιοι για την ουσιαστική βοήθεια που παρέχουμε στους ανθρώπους μας στις χώρες αυτές. Στη σημερινή διεθνή σκηνή, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και μεγάλες προκλήσεις. Προβλήματα που επηρεάζουν και την καθημερινότητά μας. Τα σύνορα μιας χώρας δεν παρέχουν την ασφάλεια που κάποτε παρήχαν. Η φτώχεια, οι ασθένειες, ο αναλφαβητισμός, η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και τόσες άλλες αντιξοότητες αποτελούν μερικές από τις βασικότερες αιτίες για την πρόκληση της παράνομης και μαζικής μετανάστευσης, για την εξάπλωση της διεθνούς τρομοκρατίας, για το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, για την παράνομη διακίνηση ανθρώπων με στόχο την οικονομική τους ή σεξουαλική τους εκμετάλλευση και τέλος βεβαίως για την έξαρση των περιφερειακών και πολεμικών συγκρούσεων. Η ανάγκη ριζικής αντιμετώπισης όλων αυτών των φαινομένων γέννησε την αναπτυξιακή διπλωματία, την κοινή δηλαδή δράση των προηγμένων κρατών αλλά και της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο την αντιμετώπιση των κινδύνων εν τη γενέση τους. Η Ελλάδα, η γενέτειρα μερικών από τα ευγενέστερα και θεμελιώδη ιδανικά του πανανθρώπινου πολιτισμού, δεν θα μπορούσε να παραβλέψει ποτέ την ανάγκη για οργανωμένη και συστηματική απάντηση σε όλα αυτά τα προβλήματα. Προβλήματα που όχι μόνο ταλανίζουν συνανθρώπους μας σε πολλά μέρη του κόσμου, αλλά υπονομεύουν και αμφισβητούν τον ίδιο μας τον ανθρωπισμό. Στον πόλεμο κατά της φτώχειας, εμείς οι Έλληνες είμαστε παρόντες. Και από το Ιράκ να περάσουμε στο Ιράν. Την περασμένη εβδομάδα γιορτάσαμε την Παγκόσμια Μέρα του Νερού, μια μέρα που έχει στόχο να μας θυμίσει ότι περίπου 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Η οργάνωση Νερό για τον άνθρωπο και την ειρήνη προσπαθεί ακριβώς να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Και μία από τις χώρες τις οποίες δραστηριοποιείται είναι και το Ιράν.
Το Ιράν είναι μια χώρα που έχει την ευλογία το υπέδαφος της να είναι από τα πιο πλούσια σε αυτό το πλανήτη, σε πετρέλαιο αλλά και σε φυσικό αέριο. Μια χώρα όμως που στα έγκατά της η γη λες να μην θέλει ποτέ να ηρεμήσει. Από την αρχαιότητα οι Πέρσες είχαν μάθει να συμβιώνουν με τους σεισμούς και να υπομένουν καρτερικά τις καταστροφές που αυτοί προκαλούσαν. Το Δεκέμβριο του 2003, ένας ακόμα τέτοιος σεισμός ισοπαίδωνε στην κυριολεξία μια από τις πιο ιστορικές πόλεις της χώρας, το Μπαμ, όπου σήμερα ζουν περίπου 250.000 άνθρωποι. Με καρτερία και αξιοπρέπεια, αλλά και με σπαραγμό, οι κάτοικοι δέχονταν και αυτό το χτύπημα της μοίρας. Η προσφορά άμεσης ανθρωπιστικής βοήθειας από το εξωτερικό γινόταν δεκτή ως μάνα εξ ουρανού. Όμως τα τραύματα για αυτή την πόλη ήταν πολύ βαθύτερα. Το σύστημα υδροδότησης και αποχέτευσης κατέρευσε πλήρως. Χιλιάδες άνθρωποι κινδύνευαν να αφανιστούν από την έλλειψη νερού. Αυτοί που λένε ότι οι επόμενοι πόλεμοι θα γίνουν για το νερό και όχι για το πετρέλαιο, φάνηκε να δικαιώνονται για μια ακόμα φορά. Όμως ανάμεσά τους δεν βρίσκονται μόνο αυτοί που αναπαυτικά καθισμένοι περιμένουν απλά να δικαιωθούν οι μακάβριες προφητείες τους. Υπάρχουν και εκείνοι που σε αυτή την προφητεία βλέπουν μια μεγάλη πρόκληση για να προσπαθήσουν να βοηθήσουν τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων σε αυτόν τον πλανήτη που στερούνται της πρόσβασης σε πόσιμο νερό. Όλοι οι άνθρωποι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο επόμενος πόλεμος θα είναι ο πόλεμος για το νερό. Αν υπολογίσουμε σήμερα ότι 1,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση καν για νερό, καταλαβαίνετε τη σημαντικότητα και την έλλειψη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση για τον Μπαμ, που αντιμετωπίσαμε όλο αυτό το καταστροφικό σεισμό, καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι είχαν την απόλυτη ανάγκη για νερό. Η οργάνωση Νερό για τον άνθρωπο και την ειρήνη, χάρη στην τεχνογνωσία που διαθέτει, ξεκίνησε άμεσα προγράμματα καθαρισμού του νερού στον Μπαμ. Εμείς βέβαια ζήσαμε καταπληκτικές στιγμές στο Ιράν, θα έλεγα, πέρα από κάθε δυσκολία την οποία αντιμετωπίσαμε, όπως είναι οι καιρικές συνθήκες, η υπερβολική ζέστη. Εισβάλλεις μέσα σε μια χώρα που έχει προηγούμενα από σένα εισβάλλει ο θάνατος. Η ανθρωπιά ξεπέρασε τα γραφειοκρατικά εμπόδια και μετά από λίγους μήνες η πρώτη μονάδα κατόρθωσε να λειτουργήσει. Όμως μένουν ακόμα πολλά να γίνει. Είμαστε στην ευχάριστη θέση τώρα να δίνουμε νερό σε 15.000 και στο επόμενο τώρα στην επέκταση θα είναι περίπου 30.000, 25 με 30.000 ανθρώπους. Η Λίζα Δασκαλοπούλου αισιοδοξεί ότι τώρα που έγινε η αρχή, τα πράγματα θα είναι ευκολότερα ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να μπορέσει να δικτυωθεί με νερό ολόκληρη η πόλη του Μπαμ. Αυτή τη στιγμή το Water for People and Peace εργάζεται με όλους τους συμβούλους του και με την Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα οικονομικό πακέτο που θα μπορέσουμε να τους προσφέρουμε μέσα στον επόμενο χρόνο, να επιλύσουμε το πρόβλημα και στις άλλες περιοχές του Μπαμ και όχι μόνο του Μπαμ, αλλά και σε άλλη περιοχή στο Σιρτζάν που είχαμε πάλι τον περασμένο χρόνο το σεισμό. Οι κάτοικοι του Μπαμ ανακάλυψαν στο πρόσωπο των Ελλήνων έναν καινούριο φίλο. Άλλαξαν και με τον τρόπο που μίλαγαν και λίγο για την Ελλάδα. Νομίζω αυτό ήταν κάτι το απρόσμενο. Μόνοι τους, οι χτυπημένοι από τη μοίρα άνθρωποι, έραψαν την ελληνική σημαία για να την αναρτήσουν την ημέρα των επίσημων εγγενείων στο υδραγωγείο. Τη σημαία μας αυτή την κρατάνε σαν φυλακτό, είναι διπλωμένη, συνεχίζει και παραμένει μαζί με τη δική τους την ιρανική σημαία. Όταν ήρθε ο επιθεωρητής να επιθεωρήσει το έργο, το πρώτο πράγμα που του ξεδίπλωσαν να του δείξουν με τα δικά τους τα χέρια, ήταν πρώτα η ελληνική σημαία και μετά η δική τους. Το να εφοδιάσεις με καθαρό νερό ανθρώπους που ποτέ μέχρι τώρα δεν είχαν τη χαρά να το γευτούν, μοιάζει πραγματικά με θαύμα και δείχνει πόσο μεγάλες είναι οι δυνατότητες που έχει η χώρα μας να συμβάλλει στο σχετικό πρόγραμμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και να κερδίζει ολοένα και καινούριους φίλους. Υπάρχει ένα, νομίζω, ένα μεγάλο μέλλον για το θέμα του νερού μέσω της Ελλάδος σε αυτές τις χώρες. Και το οποίο ευελπιστούμε ότι θα πάμε σε πολύ καλύτερες επιτυχίες από ό,τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμή. Το σημαντικότερο όμως για τους ανθρώπους της Water for People and Peace
ήταν αυτό που τους δίδαξαν οι άνθρωποι εκεί στο μακρινό Μπαμ. Το σεβασμό. Το σεβασμό στον εαυτό σου, πρώτα απ' όλα. Αν σκεφτείτε ότι την διάρκεια που σημειώθηκε ο σεισμός, ο αιματηρός αυτός σεισμός, τα κρούσματα της βίας και της λαϊλασίας ήταν ανύπαρκτα σχεδόν και η αλληλεγγύη μεταξύ τους συνένωσε αυτό το όχλο τους πολίτες του ΜΠΑΜ. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Λίζα Δασκαλοπούλου για την παραχώρηση των υλικών της από το Ιράν και να πούμε ότι η οργάνωση Νερό για τον άνθρωπο και την ειρήνη έχει ανάλογα προγράμματα και για άλλες χώρες, κυρίως στη Μέση Ανατολή. Να προσθέσουμε επίσης ότι μη κυβερνητικές οργανώσεις στο Ιράν υπάρχουν και άλλες. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Προοπτική που είχαμε γνωρίσει σε παλιότερη εκπομπή, κατασκευάζοντας σπίτια στο ΜΠΑΜ, και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου που συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης. Στο σημείο αυτό, σιγά σιγά θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Θα πρέπει να σας θυμίσουμε για μια ακόμα φορά ότι αν θέλετε πληροφορίες για τη Χελένη Κέιτ, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας στο Υπουργείο Εξωτερικών στο 210-3683-570. Να ευχαριστήσουμε το Μουσείο της Πολεμικής Αεροπορίας, να ευχαριστήσουμε και εσάς για την προσοχή σας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τα τέλη Απριλίου. Καλό σας βράδυ.